Κράτα την άλλη άκρη. Ωραία, τεντώστε το σκηνή, τεντώστε το σκηνή ψηλά τα χέρια και περάστε το πίσω, πιο πίσω, αφήστε το μπροστά, να περάσει έτσι το σκηνή σε όλους. Για να το σκηνή είναι καλό, για να το καλό είναι. Πώς θα το σκηνή, το πήραν. Πώς θα το κόψει. Είναι πούφια σε λογικά, μαλακό, που λέτε μετά καλή γίνεται. Μου το πήραν, δεν μπορώ να το. Ωραία, ωραία, εντάξει, στόπ, στόπ, μπροστά τώρα, μπροστά, μπροστά, δεν πειράζει. Μπροστά, 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 μπροστά. Με ακούτε πίσω, με ακούτε. Όχι πολύ καλά. Να κάνετε ησυχία. Ωραία, μπροστά, μπροστά. Πάμε μικρόφωνο καλή. Τρεις τρόποι πώς να κόψεις και να ενώσεις ένα γερό κομμάτι σκηνή και μετά η Πέννη πρέπει να κάνει το ίδιο. Πέννη, το σκηνή πρέπει να είναι μετρημένο ακριβώς στη μέση, το κόβουμε εδώ, ένα κομμάτι που έλεψε εσύ και ένα εγώ. Εδώ. Εντάξει, έλα δεν κάνω. Έχεις κάνει κάτι παρόμοιο, πρώτη φορά. Θέλω να κόψεις ακριβώς εδώ. Ένα κομμάτι παίρνει η Πέννη και ένα εγώ. Όπως είπαμε, είναι πολύ σημαντικό να έχουν το ίδιο μήκος. Παίρνει, φεύγει, κόψε λίγο το πιο μακριά. Ωραία, όπως είναι εδώ, πρέπει να είναι εδώ, παιδιά, αυτά δεν χρειάζονται. Ωχ, κόντρε. Βγαίνει, παιδιά. Βγαίνει. Το έκοψε, αλλά... Πώς έχει λατήρια μέσα. Πάμε πάλι από την αρχή. Πώς έχει μέσα. Το κόβει κανονικά. Αλλά τώρα το κόψε κανονικά. Και πριν το είχε κόψει. Εντάξει, το κρατάει για τις άλλες άκρες. Είναι το μυστικό. Πριν της δείξω τρεις τρόπους πώς να κόψει και να ενώσει το σκηνή, πείτε μου, πώς μπορώ να κάνω τα δύο άκρα τέσσερα. Το κόψε. Επειδή είναι τα γράμμα μακερά, φτύρονται, δεν το θέλουμε αυτό, κόψε πέρα. Πώς μπορούμε να κάνουμε τα δύο άκρα τέσσερα. Πώς. Να το κόψουμε είναι η εύκολη λύση, γιατί η λύση δική μου είναι η εξής. Ενώνει τα χέρια και τα άκρα γίνονται τέσσερα. Όμως το μυστήριο δεν είναι ότι έχουμε τέσσερα άκρα. Μένει κόψε λίγο πάλι. Αλλά ότι έχουμε μία θηλιά, γιατί κανονικά για τέσσερα άκρα, πώς θηλιές αντιστοιχούν κανονικά. Σωστά. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε δύο σκηνιά του ίδιου μήκους. Αλλά αν δεν το καταλάβατε, το πάμε πάλι από την αρχή. Αυτό είναι. Και πάμε στο κομικό μας υπόθεση. Γιατί η Πέννη θα κρατάει τα δύο άκρα. Και όταν λέω θα κρατάει τα δύο άκρα, κυριολεκτό, κρατάει τα δύο άκρα. Και εγώ έχω τη σκιά. Πώς το κρατάει. Πώς το κρατάει. Για να συνεχίσουμε, θα πρέπει να βάλουμε τα άκρα μέσα στη θηλιά. Βλέπετε τα άκρα μπαίνουν, σωματώνονται μέσα στη θηλιά. Τι έγινε τώρα. Ωραία, τέλεια. Πρώτος τρόπος. Παίρνει τέτοια, γιατί μετά πρέπει να κάνεις το ίδιο. Βλέπουμε τα δύο άκρα, κόψε. Α, μισό λεπτό. Καλύτερα να χρησιμοποιήσω το δικό μου σαλί. Δεν έχεις. Πρώτος τρόπος. Εδώ κάτι άλλο πέρα. Αυτός είναι ο πρώτος τρόπος για να κόψουμε και να ενώσουμε ένα γερό κομμάτι σκηνή. Δεύτερος και αγαπημένος. Χρησιμοποιούμε το ψαλίδι. Βρίσκουμε το